Μετά τις 7 Ιουνίου θα ξεκινήσουν οι πανελλαδικές εξετάσεις στα γενικά λύκεια, σύμφωνα με τον τελευταίο προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας, προκειμένου οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στις επιτηρήσεις να έχουν αποδεσμευτεί από τις υποχρεώσεις τους στα γυμνάσια. Δεν έχει οριστικοποιηθεί πλήρως η τελική ημερομηνία, αλλά αναμένεται εντός των επόμενων ημερών, ώστε άμεσα να κληθούν οι υποψήφοι να καταθέσουν δηλώσεις συμμετοχής στη διαδικασία. Όπως αναφέρει η εφημερίδα Αυγή, η 6η Ιουνίου είναι πάντως η ημερομηνία στην οποία θα δοθεί το σήμα της έναρξης για τις πανελλαδικές στο Νεπάλ, καθώς ο αριθμός των υποψηφίων από αυτά είναι σαφώς μικρότερος. Την ίδια στιγμή, με μόνο σημείο επαφής στην θέσπιση 14χρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης, ολοκληρώθηκε η δεύτερη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων στη Βουλή για τις αλλαγές στο Λύκειο και τις πανελλαδικές εξετάσεις. Πάρα πολλοί συνάδελφοι λένε ότι οι αλλαγές οι οποίες προωθούνται σε ό,τι αφορά συγκεκριμένα μαθήματα θα είναι αλλαγές οι οποίες θα επηρεάσουν τη μόρφωση των παιδιών. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όταν θέλουμε να κάνουμε μια εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις γίνονται για το καλό των παιδιών, δεν γίνονται με αριθμούς, δεν γίνονται βάσει κάποιων ιδεολογιών ή ιδεολειοψιών. Το σημαντικό είναι ότι πρέπει όλοι μαζί να συζητήσουμε ποιο είναι το καλό της νέας γενιάς. Στόχος μας είναι να ακούσουμε και όχι να προκαταβάλουμε τη συζήτηση, τόνισε στην αρχή της συνεδρίασης ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώστας Γαυρόγλου. Υπενθυμίζοντας ότι το πλέγμα των τεσσάρων θεμάτων, δύο τελευταίες τάξεις του Λυκείου, Εθνικό Απολυτήριο, Εισαγωγικές Εξετάσεις και Πρώτο Έτος του Πανεπιστημίου, είναι σύνθετο και ότι στόχος είναι να υπάρξει ένα πόρισμα, το οποίο θα συζητηθεί στις δύο τελευταίες συνεδριάσεις της Επιτροπής. Καταρχάς, οι αλλαγές οι οποίες εφαρμόστηκαν στο γυμνάσιο εφαρμόστηκαν χωρίς να μας ρωτήσουν. Έρχονται λοιπόν σήμερα και λένε να εφαρμόσουν αλλαγές στο Λύκειο. Θα επαναλάβω αυτό το οποίο λέει η Ομοσπονδία μας, ότι χρειαζόμαστε διάλογο. Και διάλογος δεν είναι απλά μας καλούν σε μια Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων να καταθέσουμε 3, 5, 10 σελίδες υπόμνημα. Διάλογος είναι ότι καθόμαστε και συζητάμε όλες τις θέσεις Ομοσπονδίας, οι οποίες έχουν δημιουργηθεί νομίμως και με ισχυρές πλειοψηφίες μέσα από τα συνδικαλιστικά μας και επιστημονικά μας συνέδρια. Αυτό είναι διάλογος. Ελπίζουμε ότι θα μας δοθεί η ευκαιρία να εκφράσουμε τις απόψεις μας. Δεν θέλουμε όμως να δούμε πράγματα τα οποία έχουμε δει στο παρελθόν, εν μία νυχτή να λαμβάνονται αποφάσεις για τις οποίες δεν έχει ρωτηθεί η Ομοσπονδία.